Θέλω να πάμε να μάθουμε για την ευκαιρία που δεν χάθηκε. Πάμε να μάθουμε για την ευκαιρία που δεν χάθηκε. Εδώ μαζί μας στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, είναι ο κοινωνιολόγος, μέλος του θεραπευτικού προσωπικού της μονάδας συνοσηρότητας του ΚΕΘΕΑ, ο κύριος Χρήστος Θεοδωρόπουλος. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Η ευκαιρία που δεν χάθηκε, έτσι λέγεται. Έτσι είναι το παραμύθι το οποίο δημιούργησαν τα μέλη του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής της μονάδας μας. Το οποίο ξεκίνησε το Γενάρη του 23 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλη. Είναι πραγματικά έτσι, ένα μήνυμα το οποίο θέλουν να περάσουν οι θεραπευόμενοι για την ευκαιρία στη ζωή, την ευκαιρία στην αλλαγή και την ευκαιρία στην ελπίδα. Έχουν όλοι, κύριε Θεοδωρόπουλε, τέτοιες ευκαιρίες σήμερα? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω έτσι από την δική μου εμπειρία στο πεδίο είναι ότι πλέον υπάρχουν δομές οι οποίες απευθύνονται σε άτομα τα οποία παλαιότερα μπορεί να μην είχαν ίσες ευκαιρίες, όπως παράδειγμα τα άτομα τα οποία είχαν διπλή διάγνωση. Γιατί υπάρχει διπλό στίγμα, βίωνε το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή πήγαιναν στα ψυχιατρία και τους έλεγαν ότι έχετε θέμα με την εξάρτηση. Πρέπει να πάτε σε μονάδες απεξάρτησης. Πήγαινε σε μονάδες απεξάρτησης και έλεγαν ότι έχεις ψυχιατρικό πρόβλημα, πρέπει να πας σε ψυχιατρία. Και γινόταν αυτός ο φαύλος κύκλος. Τώρα λοιπόν υπάρχει τώρα αυτή η μονάδα η οποία εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ακριβώς αυτά τα διπλά προβλήματα. Πρόβλημα με την εξάρτηση και πρόβλημα με την ψυχική νόσο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το όμορφο αυτό παραμύθι. Με μια έτσι, συλλογική ερασιτεχνική έτσι, πρώτη προσπάθεια, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια, όπως είπα, την πρώτη ερασιτεχνική προσπάθεια του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής. Ξεκίνησε, όπως είπα, το Γενάρη του 23 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Γίνανε περίπου 12 συναντήσεις. Εκεί η συμμετοχή των ατόμων ήταν γύρω στα 6 με 7 άτομα, τα οποία ασχολήθηκαν με το κομμάτι της συγγραφής. Κάποιοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό. Κάποιοι στον ελεύθερο τους χρόνο έγραφαν ποίηματα, κάποιοι άλλοι μικρά διηγήματα, κάποιοι άλλοι στίχους. Και έτσι εμείς προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε αυτό το εργαστήρι, ώστε οι θεραπευόμενοι να συμμετέχουν και να περάσουν τελικά το δικό τους μήνυμα. Είχε γίνει και μια παρουσίαση έτσι, του παραμυθιού λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να κάνουμε λάθος. Ναι. 13 Δεκέμβρη έγινε μια παρουσίαση στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, όπου εκεί μίλησαν σημαντικοί καλεσμένοι από το χώρο του ακαδημαϊκή, καθώς και από το χώρο της ψυχικής υγείας. Ήταν η κυρία Μπάστα Μαρία, διευθύντρια της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, η κυρία Οικονόμου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο ΕΛΜΕΠΑ, και η κυρία Στουμπίδιάννα, η οποία είναι διευθύντρια νηπιαγωγός στο 22ο νηπιαγωγείο του Ηρακλείου. Και φυσικά μίλησε και η εικονογράφος του παραμυθιού, η Πέπη Βαρκαράκη, της οποίας συμβολή ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Τώρα, μέσα σε αυτό το βιβλίο έχετε μπλέξει λίγο τη χιονάτη, λίγο τους λύκους, που όμως δεν είναι και πολύ λύκος, γιατί είναι κομματάκι vegetarian, αν δεν έχω καταλάβει καλά, έτσι δεν είναι? Μην κάνετε spoiler. Α, γιατί είχα σκοπό να διαβάσω ένα απόσπασμα. Εντάξει. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για την ιστορία. Για την ιστορία, ναι. Στην ουσία, αυτό που θέλουν να πούν οι θεραπευόμενοι μέσα από αυτό το παραμύθι, είναι ότι κινδυνεύει η ευκαιρία για ζωή, η ευκαιρία για αλλαγή, η ευκαιρία για αγάπη. Και αυτά κινδυνεύουν από το στίγμα, από τον κοινωνικό αποκλεισμό και από την προκατάληψη. Γιατί από τη μία έχουμε την κοινωνία η οποία δημιουργεί το στίγμα σε άτομα και ομάδες και από την άλλη τα άτομα και ομάδες εσωτερικεύουν αυτή την προκατάληψη και τα στερεότυπα με αποτέλεσμα να μένουν στο περιθώριο. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος μεταξύ του στίγματος και του αυτοστιγματισμού, και αυτό θέλουν να σπάσουν οι θεραπευόμενοι, τα μέλη αυτού του παραμυθιού, να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο, δίνοντας το μήνυμά τους για την ευκαιρία στη ζωή. Γιατί μπορεί αυτό το παραμύθι να γράφεται και με αφορμή ζητήματα εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας, αλλά στιγματισμένος μπορεί να αισθάνεται και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα, ένα παιδί το οποίο έχει μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό νομίζω είναι το βασικό, ότι θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίοι νιώθουν ότι είναι διαφορετικοί, να συμπεριληφθούν στην κοινωνία με ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, δυστυχώς θα πω εγώ, ότι αυτά τα θέματα ακόμα και τώρα, ναι, δηλαδή 2024 εσείς, αποτελούν λίγο ταμπού, έτσι,
Είναι όμως μια ευκαιρία, νομίζω, κύριε Θεοδωρόπουλε, και αυτό το παραμύθι από μόνο του, αλλά και η εκδήλωση που κάνετε παρουσίαση, έτσι, να βγουν προς τα έξω, προς την επιφάνεια αυτά τα θέματα, να συζητηθούν, έτσι. Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που είμαστε το 2024, όπως είπατε κι εσείς, είμαστε πολύ πίσω αρκετά πράγματα. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους έργα, είναι σημαντικό να επικοινωνούνται στην κοινωνία για να μπει έτσι το λιθαράκι για την αλλαγή. Για να αλλάξει μια στάση των ανθρώπων σε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπου κάποιοι άλλοι άνθρωποι πιθανότατα να ταλαιπωρούνται και να βασανίζονται. Πόσα άτομα είναι οι ωφελούμενοι αυτή τη στιγμή στη μονάδα συνωσιρότητας του? Κοιτάξτε. Η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη ζωή, έτσι δεν είναι? Νομίζω πριν από 2 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, 2-3 χρόνια. Τώρα είναι 4η χρονιά που διανύουμε. Είναι συνεχώς αυξανόμενα δυστυχώς τα περιστατικά. Αλλά ευτυχώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τόσο και τα ίδια τα άτομα και οι οικογένειές τους ζητούν βοήθεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι σε αυτό έχει να κάνει και η συνεργασία που υπάρχει με τις υπόλοιπες δομές ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα με την ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα άτομα παίρνουν βοήθεια και μπορούν και προχωράνε στη θεραπεία και στην ψυχοκοινωνική του στήριξη. Αυτή η μονάδα απευθύνεται σε όλους, δηλαδή υπάρχουν κάποια έτσι εξειδικευμένα κοινωνικά? Η μονάδα αυτή απευθύνεται στα άτομα με διπλή διάγνωση, δηλαδή είναι η συνύπαρξη ψυχικής νόσου και εξάρτηση. Και όταν λέμε εξάρτηση, εννοούμε ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο, τζόγο. Και από ψυχική νόσο μιλάμε και για ψυχωτικές διαταραχές, συναισθηματικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, όλο το φάσμα των ψυχιατρικών διαταραχών που υπάρχει συνωσιρότητα με την εξάρτηση. Όταν είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της η μονάδα, την είχα επισκεφθεί στα πλαίσια ενός ρεπορτάζ, βεβαίως, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Και θυμάμαι πόσος κόσμος ήταν στην αναμονή, στη λίστα για να μπορέσει να. Το λέω σχηματικά τώρα αυτό. Πόσος κόσμος ήθελε, έδειχνε ενδιαφέρον να μπει μέσα σε αυτή την ομάδα. Και είπατε προηγουμένως και τη μαγική λέξη οικογένεια. Ναι. Εμείς στο πρόγραμμα στο ΚΕΘΕΑ δεν έχουμε λίστα αναμονής. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς για να πάρουν τις υπηρεσίες μας. Γενικά στον αγώνα για την απεξάρτηση δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι. Χρειαζόμαστε συμμαχία και η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό πέρα από τις ομάδες οι οποίες απευθύνονται στους άμεσους ωφελούμενους, έχουμε και ομάδες οικογένειας, όπου εκεί οι γονείς, οι σύντροφοι, τα αδέρφια ενίοτε, εκπαιδεύονται για το ρόλο τον οποίο κατέχουν, ώστε να βοηθήσουν τόσο την κινητοποίηση στην απεξάρτηση, ώστε και στο ρόλο που έχουν στο ζήτημα της απεξάρτησης και στη διαχείριση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Χρειάζονται στήριξη και οι οικογένειες ουσιαστικά, γιατί χωρίς τη στήριξη των οικογενειών δεν μπορούν να στηριχθούν οι εξαρτημένοι, οι έχοντες το πρόβλημα. Φυσικά, η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και η ίδια χρειάζεται στήριξη. Γι' αυτό, ειδικά στη δικιά μας περίπτωση που υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα, είναι ακόμα πιο δύσκολο η οικογένεια να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Άρα, προστίθεται ακόμα ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί. Και γι' αυτό, πολλές φορές και στις ομάδες, αυτό που το οποίο συζητάμε είναι το ζήτημα της αυτοφροντίδας και να βρουν τρόπους για να φύγει το άγχος του φροντιστή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Και σημείο κλειδί, αν δεν κάνουμε λάθος τώρα, στη φιλοσοφία, στη λειτουργία της μονάδας, είναι και αυτό που λέμε οι ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες. Ακριβώς. Σε όλα τα παιδεία, καλλιτεχνικό, οικοτεχνίες, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Εμείς κατά καιρούς ασχολούμαστε πάρα πολύ με την τέχνη. Είχαμε κάνει παλαιότερα ένα εργαστήριο γλυπτικής. Μετά είχαμε φτιάξει ένα εργαστήριο ζωγραφικής, είχαμε φτιάξει πίνακες και είχαμε κάνει μια μερίδα και τα είχαμε παρουσιάσει. Και τώρα πρόσφατα ολοκληρώθηκε και το εργαστήριο της γραφής. Άρα προσπαθούμε να εμπλέκουμε τους θεραπευόμενούς μας σε καλλιτεχνικές δράσεις και με το ομαδικό πλαίσιο και το ομαδικό κλίμα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στις κοινωνικές δεξιότητες, στη δικιά μας περίπτωση, στις γνωστικές λειτουργίες, διότι η συμμετοχή, η συνεργασία, η συγκέντρωση, η μνήμη είναι κάποιες λειτουργίες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την ψυχική νόσο και χρειάζονται ενδυνάμωση. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω.
πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας αφενός και αφετέρου, έχει και μια, μερικά χρόνια στη χρήση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, πώς μπορεί να βάλει τη σκέψη του στο χαρτί, να την οργανώσει, να κάνει τις εικόνες λέξεις και να δημιουργήσει μια ιστορία. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία η ερώτησή σας. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Γιατί όπως είπα και πριν, τα άτομα τα οποία είναι και στην εξάρτηση αλλά και έχουν και ψυχιατρικά προβλήματα, κάποια πράγματα, κάποιες λειτουργίες όπως είναι η μνήμη, η συγκέντρωση, η σκέψη, η αντίληψη έχουν επηρεαστεί και χρειάζονται ενδυνάμωση. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε σε αυτό το εργαστήρι αυτές οι δυσκολίες μέσα από την ομάδα, μέσα από τη σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ τους για ένα κοινό στόχο να εμπλακούν, να δείξουν δέσμευση και συνέπεια προκειμένου να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και παρόλο που υπήρχε δυσκολία ομολογουμένως, οι συμμετέχοντες το χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί παρόλο τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, απόλαυσαν και το αποτέλεσμα και την όλη τη διαδικασία. Γιατί, όπως σας είπα, ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, διότι συνεργάστηκαν, επικοινώνησαν μεταξύ τους, δεσμευτήκανε σε αυτό το έργο, μπόρεσαν και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, γιατί αυτή η ιστορία που αναφέρατε και κάνατε spoiler. Με μαλλούν. Με μαλλούν. Εσένα. Ναι. Αποτελεί, εγώ δεν έκανα. Όχι, όχι. Αποτελεί έτσι προϊόν των σκέψεων, των αναπαραστάσεων, των βιωμάτων των συμμετοχόντων. Και με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν τα δικά τους πράγματα, τις δικές τους σκέψεις μέσα στο χαρτί. Μετά, καθώς εξελίσσεται η πλοκή, δημιουργούνται προβλήματα. Άρα, όταν παίρνεις χαρτί και μολύβι, προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα. Και έτσι, στην ουσία, με έναν έμεσο τρόπο, αντιμετωπίζεις και τα δικά σου προβλήματα. Δηλαδή, αποκτάς μια μεθοδολογία σκέψης για το πώς να λύσω και ένα δικό μου πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκύψει. Αυτό ισχύει για όλους μας, βέβαια. Φυσικά. Έτσι, δηλαδή, φυσικά. Για όλους. Το χαρτί και το μολύβι, σου χτίζει μεθοδολογία σκέψης. Δεν το συζητάμε. Και το βασικό είναι ότι αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους, διότι ενισχύεται το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότητας, διότι έχουν αναλάβει ένα έργο και τελικά το ολοκληρώνουν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά η ομάδα και το μεταξύ τους είναι αυτό το οποίο τελικά κράτησε και τους έδωσε την όθηση στο να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Και άρα αυτό το ομαδικό, να φανταστούμε ότι φέρνει και αυτό το δέσιμο και πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Σαφέστατα. Διότι εμείς στη μονάδα μας, πέρα από τις θεραπευτικές ομάδες τις οποίες κάνουμε και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη θεραπευτική μας παρέμβαση, έχουμε και το κέντρο ημέρας, όπου το κέντρο ημέρας είναι μια εντατική θεραπεία, όπου οι θεραπευόμενοι έρχονται καθημερινά στη μονάδα, 10 με 1 και εκεί ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες, αυτοφροντίδα, φροντίδα του σπιτιού, επιτραπέζια παιχνίδια, διάφορες δράσεις που κάνουμε με την κοινότητα, διάφορα εργαστήρια όπως ανέφερα πριν που κάνουμε κατά καιρούς και με αυτόν τον τρόπο και με τη συχνή επαφή συνδέονται μεταξύ τους, κάνουν έτσι πιο υγιείς σχέσεις και αυτό τους βοηθάει στον δρόμο για την απεξάρτηση. Και μαγειρεύουν και πολύ. Και μαγειρεύουν θα το και πω και αυτό. Μαγειρεύουν ναι, ναι, και ζω και γλυκά και φαγητό, οπότε. Μαγειρεύουν. Ναι. Μαγειρεύουν πολύ όμορφα. Αυτή είναι η αρχή. Έχει συνέχεια, έχετε ξεκινήσει να γράφετε το επόμενο. Επειδή η παρουσίαση έγινε πρόσφατα, τώρα σκεφτόμαστε την αξιοποίηση αυτού του παραμυθιού. Αλλά έχουμε στο μυαλό μας άμεσα να ξεκινήσουμε και το δεύτερο βιβλίο, το δεύτερο παραμύθι. Το οποίο θα έχει σχέση με αυτό. Α, δηλαδή θα είναι το sequel. περίπου. Ωραία. Στο σανίδι πρέπει να το δούμε, κύριε Θοδωρόπουλε, αυτό. Έχετε πολύ ωραία ομάδα και πολύ ωραίους εθελοντές στο κομμάτι αυτό. Στο ΚΕΘΕΑ νομίζω πρέπει να το δούμε στο σανίδι αυτό. Έχουμε διάφορες σκέψεις. Θα δούμε τι είναι αυτό που τελικά θα είναι πιο βοηθητικό για τους εξυπηρετούμενούς μας και πραγματικά θα δούμε τι ακριβώς είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε το μήνυμα που θέλουμε στην κοινωνία και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, αυτό το έργο. Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση έτσι για να κλείσουμε. Νομίζω ότι αυτή η μονάδα έτσι λειτουργεί από το ΕΣΠΟ. Σωστά. Είμαστε ήσυχοι για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή χρηματοδοτικά, λειτουργικά θα έχουμε κάποιο θέμα ή έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας? Κοιτάξτε, αυτή η μονάδα, όπως είπατε, είναι μια ενταγμένη πράξη στο περιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Αυτό.
Ελπίζουμε ότι. Από πλευρά τουλάχιστον περιφέρεια έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης ότι θα στηρίξει τη μονάδα, εννοείται. Τώρα βεβαίως εκκρεμούν αυτές οι αλλαγές που υποτίθεται ότι έρχονται μέσα γενικότερα για το ΚΕΘΕΑ, όχι μόνο για τη μονάδα συνοσιρότητας και γενικότερα για κάθε δομή, κάθε οργανισμό απεξάρτησης μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται για την ψυχική υγεία και θα αναμορφώνει και θα αναβαθμίζει και θα. Θα τα δούμε όμως και αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μόλις φύγετε θα διαβάσω ένα κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ και όταν μας ξανάρθετε με το καλό, η μέρη να είναι πιο φρόνιμη, να μην δίνει και spoiler, έτσι. Σας είχαν ενημερώσει σχετικά. Πείτε μου ότι δεν σας τα είχαν πει αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλεις να πάμε διαφημίσεις τώρα ή προλαβαίνω να... Θέλω, αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο κατά νου. Διαφημίσεις. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε και τη φωνή της συνείδησης τώρα. Πάμε διαφημίσεις.